ο δράκος του ελληνικού μπάσκετ Παναγιώτης Γιαννάκης με το εκλεκτό επιτελείο της Γιαννάκης Academy ανήμερε της επετείου της κατάκτησης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 14 Ιουνίου του 1987 άνοιξε την αυλαία του ΚΑΜΠ. Θα παίξουν και θα διδάξουν μπάσκετ στα μικρά παιδιά έως τις 17 Ιουνίου στο κλειστό γυμναστήριο Σιδηροκάστρου. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από τον Αθλητικό Γυμναστικό Σύλλογο Σιδηροκάστρου Ρούπε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών και με τη στήριξη του Δήμου Συντικής. Θα είμαι στο Σιδηροκάστρο και ήδη είχαμε προγραμματίσει παιδιά τα οποία θα με τους προπονητές από εδώ που θα συμμετέχουν. Φυσικά δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πολλούς χώρους για να έχουμε πάρα πολλά παιδιά, αλλά έχουμε τα παιδιά που θα μπορούσαμε να φιλοξενήσουμε. Νομίζω όμως ότι και οι προπονητές που συμμετέχουν από εδώ, από τοπικοί προπονητές, και αυτοί και τη γνώση έχουν, αλλά και ανταλλάσσουμε μεταξύ μας ιδέες και απόψεις ώστε να μεταφερθούν στα παιδιά, και νομίζω ότι ίσως μετά από αυτό το camp η επόμενη μέρα να είναι με περισσότερα παιδιά στα γήπεδα και με μεγαλύτερη αισιοδοξία και πίστη. Μην ξεχνάνε τα παιδιά, και θέλω να το μεταφέρω αυτό το μήνυμα, ότι το παιδί που κέρδισε τον διαγωνισμό καρφωμάτων στο NBA και είναι σε ομάδα NBA και πρωταθλητής και επαγγελματίας αθλητής, μεγάλωσε σε μια πόλη, σε μια κομμόπολη 2.000 κατοίκων. Και σήμερα με την πληροφορία που υπάρχει και με τη συμπαράσταση μπορεί πραγματικά με σκληρή δουλειά, αφού το πετύχαμε εμείς στην εποχή που μεγάλωσα, γιατί να μην το πετύχουν και τα σημερινά παιδιά. Ένας άνθρωπος που έχει γράψει ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ, τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής, ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Ναι, σαν χθες νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες χαιρόμαστε που μας αναπολούν με χαρά και ικανοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από την μεγάλη επιτυχία, την αθλητική, την νίκη, δώσαμε και τη δυνατότητα στους ανθρώπους να πιστέψουν σε οποιοδήποτε, και σε οποιοδήποτε τομέα και αν συμμετέχουν, ότι είχαμε τη δυνατότητα να κατακτήσουμε κορυφές, να συναγωνιστούμε ανθρώπους οι οποίοι θεωρούσαμε ότι ήταν πολύ δύσκολο να το κάνουμε. Το μπάσκετ, αν πραγματικά μετέδωσε ένα μήνυμα, ήταν ότι αν τυχόν αφήσουμε στην άκρη τον εγωισμό μας και βάλουμε την συνεργασία σαν προτεραιότητα, αυτά που μπορούμε να πετύχουμε είναι πρωτόγνωρα και είναι πράγματα τα οποία δεν τα φανταζόμασταν. Και εμείς νεαροί, όταν ξεκινήσαμε να παίξουμε μπάσκετ με τις συνθήκες που μας δίνονταν τότε στην Ελλάδα, δεν φανταζόμασταν ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε την κορυφή της Ευρώπης. Και όμως τα καταφέραμε, και δεν είναι μόνο ότι τα καταφέραμε το 87, αλλά νομίζω ότι το μπάσκετ συνέχισε να είναι ένα σπορ το οποίο έδινε υπερηφάνεια και χαρά στους Έλληνες, κυρίως χαρά. Γιατί όπως έλεγε και η μητέρα μου, η περηφάνεια δεν είναι καλό πράγμα, αγόρι μου. Χαρά όμως και ενθουσιασμό και πίστη στις δυνατότητές μας. Ο Αντιπεριφερειάρχης έδωσε ένα ενθύμιο από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών, και με την αφορμή αυτή ο κύριος Γιαννάκης ζήτησε να γίνουν σωστές και καλές υποδομές. Παναγιώτη Γιαννάκη, θα του δώσουμε ένα ενθύμιο από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Βεβαίως, βεβαίως. Απλά θα ήθελα να πω ότι... Αυτό εδώ είναι. Απλά θα ήθελα να ζητήσω μία χάρη, να μπορέσετε να κάνετε το γήπεδο με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ελκυστικό για τα παιδιά, γιατί σήμερα τα παιδιά, να ξέρετε ότι έχουν πολλούς πειρασμούς, οι οποίοι μπορεί να μην είναι έξω από την πόρτα τους, αλλά είναι μέσα στο σπίτι τους, μέσω του διαδικτύου. Οπότε, επειδή έχουν να συγκρίνουν, καλό είναι να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε τέτοιο χώρο, γιατί το γήπεδο έχει ελλείψεις που δουλεύουμε. Οι υποδομές χρειάζονται ενίσχυση. Θέλει μια συμπαράσταση να προχωρήσει. Συνεργαζόμαστε στενά με τους Δήμους προκειμένου να προχωρήσουν. Θα χαρώ πολύ. Και θα... Το παράπονο μου είναι ότι σε εμάς δεν δίνουν πολλές φορές τέτοιες αρμοδιότητες στην περιφερειακή. Εσείς γενικά στην περιφέρεια και ξεχωρίζουν. Όλος ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός έπρεπε να είναι. Πάντως θα χαρώ πολύ αν τυχόν το γήπεδο αλλάξει όψη και μορφή.
και την πρώτη μέρα να έρθω εδώ να συμπαρασταθώ και να υποστηρίξω τα παιδιά. Μεγάλη μας τιμή. Και εσάς. Μεγάλη μας τιμή. Να είστε καλά. Τέλος, ανέφερε ότι πρέπει να γίνουν ενέργειες ώστε τα παιδιά να γυρίσουν πίσω στα γήπεδα. Όπως είπα πριν, ότι πρέπει οι εγκαταστάσεις όλες, σε όλη την Ελλάδα, κυρίως τα προπονητήρια για μένα προσωπικά, να έχουν τις υποδομές που χρειάζεται ένα παιδί και να είναι ελκυστικές με τέτοιο τρόπο ώστε να παίρνουν τα παιδιά από τους δρόμους και να τα φέρουν στα γήπεδα. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια και να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την επικοινωνία μας με τα νέα παιδιά, αλλά αυτό χρειάζεται συμπαράσταση, οι άνθρωποι με πιστοποίηση, οι προπονητές, συμπαράσταση στη γνώση τους, αλλά και στη δυνατότητα που, στα κίνητρά τους, τα οικονομικά, γιατί να ξέρετε ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν με πολύ μικρά παιδιά και νέους ανθρώπους κουράζονται πάρα πολύ και για να διαβάσουν και να είναι έτοιμοι από τις προκλήσεις που τους δίνουν τα νέα παιδιά με τις ερωτήσεις, αλλά και αυτά που θέλουν να μάθουν. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει σε αυτό το επίπεδο των δασκάλων και προπονητών, και δεν αφορά μόνο τον μπάσκετ αλλά όλα τα αθλήματα, αλλά όλη την εκπαίδευση, να δώσουμε περισσότερες δυνατότητες να ζουν με τρόπο σωστό, ώστε να έχουν τη δύναμη να διαβάσουν και να αποκτούν δεξιότητες να επικοινωνήσουν με την νεολαία μας.